θεωρώ λάθος το να υπάρχουν τόσα τουρκικά σύριαλ. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, όχι γιατί έτσι δεν υπάρχουν ελληνικά, γιατί δεν είναι για αυτό το λόγο που υπάρχουν τα τουρκικά σύριαλ, αλλά γιατί έχω αρχίσει να αισθάνομαι λίγο άσχημα με το να βλέπω να γίνονται πρότυπα ξένοι συνάδελφοι, Τούρκοι που δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους, αλλά θα προτιμούσα να υπήρχε η ελληνική γλώσσα να ακούγεται περισσότερο από το ξαφνικά να υπάρχει μια ανισορροπία όσον αφορά το άκουσμα και όσον αφορά τα πρότυπα. Γιατί, ας μην σε απόκριες, τα παιδάκια, γιατί να αντιθεί, ξέρω εγώ, άλλο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής ή διάφοροι άλλοι χαρακτήρες. Πώς εξηγείς όμως, πραγματικά το έχω απορία αυτό, την τόση μεγάλη επιτυχία που κάνει. Γιατί ο κόσμος τα παρακολουθεί και τα παρακολουθεί και πιστά. Ναι. Εγώ, καλή μου, θεωρώ ότι σε μία σχέση πάντα την εξουσία, άρα την ευθύνη τη σχέση, την έχει αυτός που είναι ισχυρότερος. Εγώ θεωρώ ότι η τηλεόραση είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο. Θεωρώ λοιπόν ότι ως εκ τούτου έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να δημιουργεί συνθήκες και να δημιουργεί και καταστάσεις και να δημιουργεί και να προτείνει, αν θέλει, και παιδεία. Άρα για μένα είναι ευθύνη του μέσου να προτείνει κάτι άλλο. Εάν προτείνει τόσα πολλά σύριαλ τουρκικά, είναι φυσιολογικό και φυσικό οι άνθρωποι που γυρνάνε από τη δουλειά τους και θέλουν να δουν κάτι για να ξεκουραστεί το μυαλό τους, να βάλουν την τηλεόραση και να δουν αυτό. Εάν στη θέση αυτού υπήρχε κάτι άλλο, θα βλέπαν το κάτι άλλο. Κατερέ, σου λείπει και οικονομικά η τηλεόραση. Βέβαια. Σε όλους μας.